Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή βράδυ εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, η εκπομπή Πόλης, Πολίτες, Πολιτική. Φιλοξενούμε σήμερα τέσσερα πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρόσωπα της πόλης για να συζητήσουμε για την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πλούσια. Έχουμε πολλά ζητήματα τα οποία θα προσεγγίσουμε σήμερα στην πολιτική μας συζήτηση. Είναι το θέμα των εξελίξεων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, είναι το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων στο λιμάνι, της ένταξης στο υπερταμείο και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, φυσικά το θέμα της ΕΙΑΘ και του νερού, αλλά και το θέμα των διοδίων που έχει έρθει τις τελευταίες ημέρες με ένταση στην επικαιρότητα, με αφορμή την δημιουργία 38 νέων σταθμών διοδίων με τοπικών και πλευρικών στον άξονα της Εγνατίας Οδού. Έχουμε φυσικά και το πλαίσιο των αλλαγών που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Τις φωτογράφησε αυτές τις αλλαγές εν πωλής ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνει στα Υπουργεία. Έχουμε επομένως πολλά πράγματα να συζητήσουμε για την επόμενη ώρα και θα το κάνουμε αυτό με τέσσερις εκλεκτούς προσκεκλημένους, τους οποίους σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως. Είναι ο κύριος Γιώργος Θεοδωρόπουλος, είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε, κύριε Θεοδωρόπουλε. Καλησπέρα σας. Η κυρία Ρία Καλφακάκου είναι γραμματέας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, διευθύνουσα σύμβουλος στην Εγνατία Οδό. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ο κύριος Θεοφάνης Παπάς είναι Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Και είναι και η κυρία Μαρία Λικουριώτη, η οποία είναι Αντιπρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεάπολης Σικιών. Καλώς ήρθατε, κυρία Λικουριώτη. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Τώρα, κυρία Καλφακάκου, θα εκμεταλλευτώ και θα αξιοποιήσω έτσι την διπλή σας ιδιότητα. Και αν και έτσι κάλεσα πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρόσωπα βάσει αυτών των ιδιοτήτων τους, θέλω να μιλήσουμε καταρχάς για τα θέματα των διοδίων στην Εγνατία Οδό. Είστε διευθύνουσα σύμβουλος στην Εγνατία Οδό. Παρατηρείτε, φαντάζομαι, και τις οξύτατες αντιδράσεις οι οποίες έχουν εκδηλωθεί αυτές τις ημέρες και από δημάρχους. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη μια ευρεία σύσκεψη στην Καβάλα με δημάρχους από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και τα Ιωάννινα. Την Δευτέρα προγραμματίζεται μια αντίστοιχη συνάντηση εδώ στη Θεσσαλονίκη των τεσσάρων περιφερειαρχών από την Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο. Και θέλω να μου πείτε πώς απαντάτε εσείς σε όλες αυτές τις αντιδράσεις, γιατί εδώ που τα λέμε, 38 σταθμοί διοδίων είναι πολύ. Θα σας πω, αλλά να μιλάμε για την πραγματικότητα, έτσι, όχι για αυτό που ακούγεται και πολύ ωραία μπορείς να πεις. Δεν είναι 38 δηλαδή, λέμε κάτι λάθος. Καταρχήν δεν είναι 38, είναι 20, γιατί είναι το best guess. Το διπλασιάζουμε και λέμε 38. Το best guess εννοώ. Στην είσοδο και στην έξοδο. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Εννοείται ότι δεν τα πληρώνει και στα δύο. Αν κάνει βόλτες, ξέρεις, σαν το Λούνα Πάρκ και μπαινοβγαίνει. Σημασία γιατί όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι θα έχουν. Να το δούμε για ένα χρήστη. Να το δούμε για ένα χρήστη. Ένας χρήστης ο οποίος ξεκινάει, ας πούμε, από την Ξάνθη και θέλει να πάει στα Γιάννενα. Έτσι. Τι θα πληρώσει ή τι πρέπει να πληρώσει. Πρώτα απ' όλα, εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι κατά των διοδίων, είμαι κατά των υπερβολικών και κοινωνικά άδικων διοδίων. Πάντα δεν ήσασταν κατά των διοδίων, ναι, κύριε Καλφακάκου. Ναι, σε πολλά ήμουνα και ο φίλος μου, ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, θα θυμάται ότι ακόμα και στα ΣΔΙΤ, στις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ίσως και παραπάνω από 10 χρόνια νωρίτερα, είχα μιλήσει υπέρ των ΣΔΙΤ υπό ορισμένες προϋποθέσεις σε μια συνάντηση του συνασπισμού τότε. Και φέρνω τον Γιώργο αυτό, για να πω ότι είναι θέμα προσέγγισης. Εσείς δεν ήσασταν στο κίνημα «Δεν πληρώνω στα διόδια», που είχε υποστηριχθεί εντόνως από το κόμμα σας, τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και μια κριτική που δέχεστε, και τα διαβάζω αυτά για να απαντήσετε συνολικά, είναι ότι όχι μόνο ότι δημιουργούνται τόσοι νέοι σταθμοί διοδίων, αλλά εσείς ήσασταν αυτοί που λέγατε όχι στα διόδια. Ναι, γι' αυτό και διευκρινίζω ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι κατά των διοδίων γενικώς. Δεν είμαι βέβαια υπέρ των διοδίων με την εμβάλλετε όσο θέλετε και όπου θέλετε και ό,τι γίνει. Ας πούμε, ήμουνα τελείως κατά των διοδίων στον Παθέ. Όπου τότε, πριν γίνει η σύρακα των Τεμπών, γιατί τώρα πρόσφατα, όπως είδαμε, παραδόθηκε σε έναν δρόμο που επί 30 χρόνια τον περνάγαμε τον ίδιο με τις τροφές, με τις δυσκολίες, επικίνδυνων κλπ. Ξαφνικά μου βάλαν 3,90, δηλαδή εκείνο με έκανε έξω φρενών. Κατά περίπτωση, επομένως. Κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη λογική και τη δικαιοσύνη. Όχι κατά περίπτωση εδώ με βολεύει γιατί συμπαθώ τον Πλάκα, δεν συμπαθώ τον Θεοδωρόπουλο. Θα πρέπει να πληρώσω 4 διόδια για να πάω στην Καβάλα, έχει λογική. Επειδή επικαλούμαστε τη λογική. Η λογική για μένα για τα διόδια είναι η εξής. Γιατί τα θέλουμε τα διόδια? Τα θέλουμε για να μπορεί ο δρόμος να γίνεται η εκμετάλλευση, η λειτουργία και η συντήρηση του δρόμου, όπως λέμε. Που καταλαβαίνουμε
Οπότε όταν φτιάξει ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο που είναι ασφαλής, είναι άνετος, είναι με καινούριες προδιαγραφές. Είναι όντως. Είναι γρήγορος. Έτσι. Είναι. Δηλαδή κάποιος που έφευγε από την Καβάλα για τα Γιάννενα θα έφτανε μεθαύριο και μέσα από πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Ναι. Και τα εμπορεύματά του θα έβρισκε άλλο τρόπο να τα μεταφέρει. Άρα σήμερα του δίνεται μια δυνατότητα. Μειώνεται και ο χρόνος και το κόστος που έχει για να πάει είτε ταξίδι είτε να μεταφέρει τα εμπορεύματά του. Συνεπώς δεν είναι άδικο να πληρώσει ένα διόδιο. Ένα διόδιο ανάλογο. Να δούμε τώρα ποιο είναι αυτό το διόδιο. Ποιο είναι αυτό το διόδιο. Ανάλογο με την απόσταση που κάνει και με, με τα χρήματα που χρειάζονται για να συντηρήσει σε αυτό το δρόμο, σε αυτή την απόσταση. Όταν έρθει η ώρα για τα αναλογικά διόδια. Είναι αυτό. Αυτό είναι τα αναλογικά. Μέχρι τότε όμως αυτό είναι αλήθεια. Μέχρι τα αναλογικά. Κάνουμε. Βάζετε μόνο στην είσοδο και στην έξοδο, να ξέρω που μπήκα, που βγήκα και τόσο να πληρώσω. Στην είσοδο και στην έξοδο έγινε, γιατί η Εγνατία είχε σχεδιαστεί καταρχήν σαν κλειστός αυτοκινητόδρομος. Κλειστός σημαίνει ότι έχεις πολύ λίγες εξόδους. Μετά με τις πολιτικές του στυλ, ο δήμαρχος ο Τάδε λέει μα δεν θα περάσει από μένα ο άλλος ξέρω εγώ, έχω εκεί πέρα ένα ωραίο μποστάνι, πρέπει να έρθουν να πάρουν δεν ξέρω τι, λίγο υπερβάλλω, αλλά καταλαβαίνετε ότι γίνανε πολύ περισσότερες έξοδοι και είσοδοι από ό,τι είχαν αρχικά προβλεφθεί, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ζιγζάκ πολλών αυτοκινήτων, κυρίως φορτηγών και μεταλλίκες και βαριά οχήματα, που γινόταν για να αποφύγουμε να πληρώσουμε τα διόδια. Δηλαδή χρησιμοποιούμε την Εγνατία, καταστρέφουμε το οδόστρωμά της, επιβαρύνουμε τέλος πάντων γενικά αυτό το δρόμο τον οποίο κάποιος πρέπει να τον συντηρήσει. Φεύγουμε στην πρώτη έξοδο για να αποφύγουμε να πληρώσουμε τα διόδια, καταστρέφουμε και τον εθνικό δρόμο ή τον επαρχιακό δρόμο, γιατί μια ανταλίκα έχει μεγάλο βάρος. Ξαναγυρίζουμε από την άλλη είσοδο. Αυτό το παιχνίδι δεν ήταν και ακριβώς δίκαιο. Και ιδίως για αυτούς που μεταφέρουν εμπορεύματα, που από αυτά θα πληρωθούν, δηλαδή που λειτουργούν με βάση το κέρδος και θέλαν να αυξήσουν το κέρδος εις βάρος του ελληνικού λαού. Το λέω γιατί τα πράγματα δεν είναι ποτέ απλά και δεν είναι άσπρο μαύρο. Αλλήμον, γι' αυτό συζητάμε. Είναι ένα δίκαιο σύστημα τα αναλογικά διόδια. Αυτό επιχειρεί να βάλει και η Εγνατία Οδός. Να βάλει στην είσοδο, σε κάθε είσοδο και σε κάθε έξοδο, έναν πλευρικό σταθμό, ώστε μπαίνοντας να ξέρουμε που μπήκαμε, που βγήκαμε και βάσει των χιλιόμετρων που κάναμε να πληρώσουμε ένα αντίτιμο. Δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό. Τι πλάκα, πρέπει να πούμε μερικές αλήθειες, τις οποίες η κυρία Καλφακάκου τις γνωρίζει. Μέχρι τώρα η κοστολόγηση των διοδίων πάνω στην Εγνατία Οδό είναι περίπου 2,5-2,7 λεπτά ανά χιλιόμετρο. Με βάση αυτή την κοστολόγηση, η Εγνατία Οδός μπορεί να συντηρήσει επαρκέστατα το δρόμο, που χρειάζεται και βαριά συντήρηση, δεν είναι παθέ. Έτσι. Με τα υπάρχοντα με τα υπάρχοντα και να πληρώσει και το δάνειο που έχει προς την Τράπεζα Πειραιώς. Επομένως, το να λέμε ότι βάζουμε διόδια για να συντηρήσουμε την Εγνατία Οδό δεν ευσταθεί. Με βάση τα διόδια που θα τοποθετηθούν τώρα θα φτάσουμε περίπου στο τίμημα που υπάρχει πάνω στην Παθέ, κοντά στα 6 λεπτά ένα χιλιόμετρο. 6 λεπτά. Και σε μια προοπτική, αφού ολοκληρωθούν οι παραχωρήσεις, θα φτάσουμε περίπου στα 8 λεπτά ένα χιλιόμετρο σε όλα τα δίκτυα και στην Παθέ και στην Εγνατία Οδό. Γιώργο μου, σε όλα έχεις δίκιο, σε αυτό έχεις άδικο. Λοιπόν, σε όλα έχεις δίκιο τα άλλα που είπες, το 2,7 και λοιπά. Δεν θα πάει τόσο. Θα επιβεβαιωθεί λοιπόν ότι θα φτάσουμε εκεί. Πόσο θα πάει, κυρία Καλφακάκου? Η προσπάθεια αυτή τη στιγμή είναι να κρατηθεί χαμηλά. Δηλαδή όταν λειτουργήσει και το σύστημα των αναλογικών διοδίων. Μπαίνω στον έναν κόμπο και βάζω. 5 λεπτά ανά χιλιόμετρο. 5 λεπτά ανά χιλιόμετρο. Αυτό είναι ένα όριο κατά κάποιο τρόπο. Είναι και αυτό ο διπλασιασμό. Όχι, από τα 3 είναι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι 3 με 3,5 λεπτά. Ένα χιλιόμετρο είναι και είναι το όριο να πάει στα 5. Βεβαίως, εντάξει. Γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία τώρα με τα διόδια? Έχει να κάνει με την παραχώρηση. Η Εγνατία Οδός πέρασε στο υπερταμείο και στο επόμενο διάστημα θα παραχωρηθεί. Θα παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Λοιπόν, στρώνουμε λοιπόν το χαλί για να έρθει ο ιδιώτης να τα βρει όλα έτοιμα. Εξάλλου είναι προαπαιτούμενο. Το βλέπετε μέσα. Στο μνημόνιο. Στις υποχρεώσεις, ναι. Λοιπόν, και οι τιμές, άσχετα τι έχει στο μυαλό της η Εγνατία Οδός,
και η κυρία Καλφακάου και ο κύριος Αντωνούδης, θα είναι οι ίδιες με αυτές που θα είναι στην ΠΑΘΕ. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα φτάσουμε στα 8 λεπτά ένα χιλιόμετρο. Δεν μπορεί να ισχύει άλλο τιμολόγιο στην ΠΑΘΕ και άλλο στην Εγκρανατεία. Το πιο πιθανό είναι ότι στην Εγκρανατεία θα είναι πιο ακριβό, γιατί θα επικαλεστούν βαριά συντήρηση. Θα τα δούμε, θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Μάλιστα. Κύριε Παπά, τι λέτε εσείς? Βλέπω και την πρωτοβουλία που κάνει, που έχει αναλάβει ο κύριος Τζιτζικώστας για τη συνάντηση τη Δευτέρα των περιφερειαρχών, ώστε να... Κοιτάξτε, καταρχήν... Οι δήμαρχοι είδα ζητήσανε, οι δήμαρχοι που συναντήθηκαν την Τετάρτη ζητήσανε μια επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης από το Υπουργείο με το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν ξέρω πώς. Υπάρχει μια πρωτοβουλία από τον Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Απόστολο Τζικώστα, σε συνεργασία με τις τρεις περιφέρειες, Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία Θράκης και Ιωαννίνων 4, συγγνώμη, από όπου διέπεται η Εγνατία Οδός την Δευτέρα. Όσον αφορά για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, θα μου επιτρέψετε, δεν μπορώ να πω το τι θα βγάλει μετά από μια συζήτηση. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια έντονη αντίδραση και το χειρότερο από όλα, ξέρετε κάτι, είναι ότι εγώ, ξέρετε, είμαι πολύ ήπιος στις εκφράσεις, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ όταν ο Πρωθυπουργός, βασική του ομιλία και διακύβευμα ήταν ότι αυτός που δεν πληρώνει είναι μια πράξη αξιοπιστίας, μια πράξη αντίστασης, και τώρα ερχόμαστε η συγκεκριμένη κυβέρνηση και έρχεται να βάλει μια διαδικασία που θα συμφωνήσω, δεν θα διαφωνήσω με τα νούμερα, ότι αυτή τη στιγμή περίπου το κόστος είναι περίπου στα 2,5 λεπτά ένα χιλιόμετρο, και εγώ θα είμαι, να μην πω στα 6, να πω θα πάει στα 5 λεπτά ένα χιλιόμετρο, που θα πάει στα 6 με βάση τα νούμερα του κ. Θεοδωρόπουλου, που συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά όμως, ξέρετε κάτι, ερχόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή σε μια οικονομία που δοκιμάζεται. Και σας το λέω αυτό διότι τυχαίνει να βρίσκομαι και από το χώρο του επιχειρήν. Mm-hmm. Τυχαίνει και ως περιφέρεια, την περιφερειάρχης στο αγροτικό τομέα, και κυρίως βλέπω τους ανθρώπους που μεταποιούν και γενικότερα που μετακινούν τα εμπορεύματά τους. Βλέπω ότι υπάρχει μια δυναμία. Αν βγούμε να δούμε έξω την κίνηση που υπάρχει, θα δούμε ότι αυτή η κίνηση ήδη κατά πολύ έχει μειωθεί, και έχει μειωθεί διότι υπάρχει προβληματισμός στην αγορά. Ερχόμαστε τώρα εμείς σε μια ήδη προβληματική αγορά, σε μια προβληματική οικονομία, και αντί να ενισχύσουμε αυτούς τους λίγους που αυτή τη στιγμή κινούνται στο εθνικό μας δίκτυο και καλά κάνουν και κινούνται, ερχόμαστε αυτή τη στιγμή να επιβαρύνουμε με μεγαλύτερο κόστος, να μειώσουμε ακόμα σε μεγαλύτερο αριθμό. Μήπως μπαίνει μέσα και το πολιτικό στοιχείο, και σας το ρωτάω αυτό, γιατί μπορεί να πει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, εμείς όταν τα προηγούμενα χρόνια κάναμε τις κινητοποίησεις κατά των δύο δύο. Εσείς δεν ήσασταν τότε στο πλευρό μας. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα ότι είμαι κατά το διοδίων. Ούτε ποτέ ήμουν κατά το διοδίων. Εγώ είμαι σε μια διαδικασία, ούτε ποτέ, ούτε η παράταξή μου. Σε έβλεπα να σηκώνεις την μπάρα, ήθελα. Δεν ήμουν ούτε ποτέ από τους ανθρώπους που ερχόμουν και σήκωνα τις μπάρες. Και όχι, ξεχνάτε μετά, γιατί μετά μπήκε και το φανάρι και το κόκκινο. Και πολλοί από αυτούς έχουν πάει στα δικαστήρια. Και αυτή τη στιγμή, ενώ κάποιοι τους προκυνήσαν στους ανθρώπους, αυτοί κινδυνεύουν με δικαστικές αποφάσεις και υπάρχει ένας αγώνας. Τεράστια πρόστιμα θα μας τα πει, κύριε. Εγώ δεν παίρνω. Τώρα θα έρθω. Γιώργο, κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να μειωθούν. Ούτε θα μπω στη διαδικασία όμως να κοροϊδεύω την ελληνική κοινωνία, και το εννοώ ξεκάθαρα, να ακούω βουλευτές της κυβερνήσεως και να λέω, ξέρετε, πολύ ωραία, εμείς θα αυξήσουμε τα διόδια. Παρ' όλα αυτά, λέει, εγώ ως βουλευτής θα είμαι με το κίνημα, δεν πληρώνω. Δηλαδή, τι θέλετε, θέλω να καταλάβω. Λιγότερους σταθμούς, φθηνότερο αντίτιμο, ένα χιλιόμετρο. Τι είναι αυτό που ζητάτε εσείς? Αυτή τη στιγμή θεωρώ το συγκεκριμένο ποσό, τα 2,5 λεπτά ένα χιλιόμετρο, μας καλύπτει. Αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει, να παραμείνει το συγκεκριμένο κοστολόγιο, να υπάρχει, εγώ είμαι υπέρ το να υπάρχει αρχή και τέλος αυτός που χρησιμοποιεί την Εγνατία Οδός να πληρώνει, γιατί πραγματικά βλέπουμε και έντονα στοιχεία και προβληματισμούς με οχήματα να κινούνται παράλληλα της Εγνατίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται... Είναι μεγάλο θέμα αυτό τι θα γίνει. Έτσι. Δεν το δείτε, κύριε Εγώ είμαι υπέρ αυτός που το χρησιμοποιεί με τα 2,5 λεπτά. Αν αυτή τη στιγμή καταφέρουμε με αυτό το κόστος να βάλουμε, να κάνουν χρήση και να πληρώνουν όσοι χρησιμοποιούν την Εγνατία, θα υπερδιπλασιαστούν τα έσοδα. Άρα θεωρώ δεν χρειάζεται να αυξήσουμε τα διόδια ως προς το ποσό. Αυτό που χρειάζεται είναι να αυξήσουμε είναι τον τρόπο λειτουργίας των διοδίων, το ποσό και ένα χιλιόμετρο να παραμείνει το ίδιο, διότι εκεί έχουμε διαρροή. Και ξέρετε κάτι άλλο, όχι μόνο να αυξήσουμε τον τρόπο, γιατί να αυξήσουμε και την ασφάλεια των πολιτών. Διότι υπάρχει σε δρόμο που δεν είναι εθνικό,
σε επαρχιακά δίκτυα που αυτή τη στιγμή υπερφορτώνονται με βαρέα οχήματα όπου έτσι, γίνεται η διέλευση έτσι αυτών των οχημάτων. Πολλές δαλίκες περνάνε από το παράπλευρο δίκτυο. Εάν αυξήσουμε τα διόδια, θα περνάνε όλοι από εκεί. Όχι μόνο θα περνάνε, έτσι, δεν θα ανεβαίνει κανένας Εγνατία, εδώ και θα σας το λέω, κυρία Καλπακάκη, διότι τυχαίνει να, να έχω μια επιχείρηση, επειδή πλέον δεν μας πιέζει ο χρόνος το πότε θα φτάσουν τα εμπορεύματα. Με αποτέλεσμα, αν το κοστολόγιο, η διαφορά του κόστου. Ας κάνω και δύο ώρες παραπάνω. Ας κάνω και δύο ώρες παραπάνω, διότι αυτά που θα γλιτώσει στο φορτηγό θα είναι πολύ περισσότερο. Κυρία Λικουριώτη, ποια είναι η άποψή σας τώρα για τα διόδια? Είμαστε σε κλειό διόδιων πλέον. Ναι, δυστυχώς. Κοιτάξτε, για να μην επαναλάβω όσα ήδη πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Θεοδωρόπουλος και ο κύριος Παπάς, σχέση με το κόστος του οποίου θα επιβαρυνθούν οι πολίτες μας. Υπάρχει και ένα επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα, αυτό της της Εγνατίας Οδού, το ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα και το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στη χώρα και πολύ σημαντικής γεωστρατηγικής σημασίας. Θυμόμαστε όλοι ότι στο παρελθόν η Τουρκία προσπάθησε να ενισχύσει μια παράπλευρη ένα μουσουλμανικό τόξο κτλ. Είναι γνωστό αυτά. Άρα λέτε ότι μπορεί να ακυρωθεί στην πράξη ακριβώς, οι ωφέλειες από την Εγνατία Οδό. Ακριβώς. Είχαμε η Εγνατία Οδό, πέρα λοιπόν από το θέμα της γεωστρατηγικής σημασίας, υπάρχει και το ζήτημα της ότι βοήθησε πολύ αναπτυξιακά τη Βόρεια Ελλάδα με πολλές επενδύσεις και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ενίσχυθηκαν λοιπόν πολλοί αεροδρόμια, λιμάνια. Όλα αυτά φαίνεται να αναιρούνται από μια. Από πρακτικές όπως παραπάνω διόδια, 38 ή 20 όπως αναφέρετε εσείς, ή ακόμη και ιδιωτικοποίηση, μάλιστα για ένα μικρό ποσό θεωρώ εγώ, 100 εκατομμύρια ευρώ, όταν η ίδια η Εγνατία Οδός καταφέρει να συγκεντρώνει κάθε χρόνο 70 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή σε 1,5 χρόνο θα μπορέσει να συγκεντρώσει το ποσό αυτό για το οποίο ιδιωτικοποιείται. Κύριε Καλφακάκου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή είπατε πως είναι θέμα και συντήρησης και ασφάλειας, και φυσικά υπάρχει και αυτή η διάσταση. Αλίμονο. Αλλά ο κ. Θεοδωρόπουλος έβαλε και μια άλλη διάσταση, την οποία θέλω να σας θέσω εγώ ως ερώτημα. Αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία παραχώρησης της Εγνατίας, θα βάζαμε τώρα τόσους νέους σταθμούς διοδίων? Προφανώς όχι. Και μπορεί αυτό τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων το ρωτάω σε εσάς που είσαστε και αρμόδια, να επαναδιαπορίσετε, κύριε Παπά. Απλώς θέλω να πω ότι αργήσαμε να το καταλάβουμε ότι τα διόδια είναι για τη συντήρηση. Γιατί στο δεν πληρώνω, προφανώς δεν το είχατε καταλάβει. Ξεκαθάρισα λίγο. Θα σκοτήσει το κίνημα, ναι, κύριε Παπά. Αν μου δοθεί ο λόγος, θα σας δοθεί αμέσως μετά, λίγο να ακούσω. Θα σας δοθεί αμέσως μετά, λίγο να ακούσω. Ναι, και εγώ το ξεκαθάρισα. Δυστυχώς επαληθευτήκαμε. Θα απαντήσετε τώρα, κύριε Θεοδωρόπουλο, γιατί έχετε και νομικά ζητήματα, νομίζω, και τα οποία πρέπει να μπουν. Θα υπήρχε λοιπόν τόσο μεγάλο αριθμό διοδίων, κύριε Καρφακάκη? Καταρχήν, εγώ. Και υπάρχει καμιά ελπίδα αυτό να αλλάξει? Ναι, ναι, βέβαια. Με τα αναλογικά διόδια, στο οποίο ξεκινάει ήδη μία μελέτη το Υπουργείο. Και ακόμα στη μελέτη μας. Τι να κάνουμε, θέλουμε πάρα πολύ μελέτη. Μέχρι το 18 θα λειτουργήσει. Μέχρι το 18 εννοεί ότι αν τελειώσει 1,5 χρόνο η μελέτη, μετά μπορούν πολύ εύκολα να ξεκινήσουν. Να κατασκευαστεί το σύστημα. Να κατασκευαστεί το σύστημα, γιατί αυτό το σύστημα δεν βασίζεται σε κτίρια, ναι, βασίζεται σε μια άλλη λογική. Βεβαίως. Οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες σταθμοί διοδίων, ναι, αυτά τα χώρη τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο. Και να είναι ηλεκτρονικά, δηλαδή το ηλεκτρονικό τι σημαίνει, να μετράς πόσα χιλιόμετρα έκανες και να πληρώνεις για τα χιλιόμετρα. Ωραία, ναι. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο δίκαιο σύστημα και βέβαια και αυτό έχει σχέση με το λεπτά ένα χιλιόμετρο. Ναι. Έτσι, δηλαδή, εάν και σε αυτό το δίκαιο σύστημα έβαζες, ας πούμε, 10 λεπτά ένα χιλιόμετρο, ενώ στους μετοπικούς, ναι, 3 λεπτά, ήταν πιο φθηνό. Δεν μου απαντήσατε όμως πώς συνδέονται. Συνδέεται, σίγουρα. Συνδέεται με το ότι η ιστορία της παραχώρησης, δηλαδή των προαπαιτούμενων στο μνημόνιο, ναι, γιατί μέσα εκεί εντάσσεται, επηρεάζει το ότι σου ζητάνε να κάνεις όσα έχουν εγγραφεί σαν προαπαιτούμενα, ενώ ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση. Οι θεσμοί, οι δανειστές, όπως να τους πούμε, το ίδιο πράγμα είναι, εγώ δεν κολλάω στις λέξεις. Ναι. Και άρα υποχρεούμαστε να κάνουμε αυτά τα διόδια και βέβαια εγώ σαν διοίκηση της Εγνατίας, σαν διευθύνουσα σύμβουλος, δεν μπορώ παρά ή να κάνω αυτό που η κυβέρνηση έχει υπογράψει ή να παραιτηθώ. Και αν ήταν κάτι το οποίο θα θεωρούσα ότι είναι εναντίον του ελληνικού λαού, να, θα οδηγούμουν και σε παρέτηση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ. Τι είναι υπέρ, μπορεί να είναι όλη αυτή η νέα σταθμή? Πιστεύω, σας λέω με τη λογική αυτή που είπα, ότι για έναν που βγαίνει για να αποφύγει λίγο πονηρούτσι, ναι, κατά διόδια, ναι, δεν πειράζει, ας πληρώσει μισό ευρώ εκεί, ναι,
και ώστε να μην βγει, ή αν βγει, να βγει γιατί πράγματι θέλει να πάει σε κάποια στη δουλειά του έξω. Και όχι να βγει για να παρακάμψει. Αν βγει για να παρακάμψει, ας πληρώσει και μισό ευρώ. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θεωρώ, δεν λέω ότι είναι το καλύτερο σύστημα ή που αν δεν υπήρχε παραχώρηση και τα προαπαιτούμενα και τα μνημόνια κλπ. Θα το έκανα και βάζαν εμένα να το κάνω, θα το έκανα ακριβώς έτσι. Αλλά δεν το θεωρώ καταστροφικό ώστε να πω, παιδιά, αυτό με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, αντίο σας. Έχετε υπολογίσει, κύριε Θεοδωρόπουλε, μια απόσταση πόσο θα αυξηθεί? Τι εννοείτε? Τώρα, ας πούμε, για να πας Θεσσαλονίκη Καβάλα, πληρώνεις στο Λαγκαδά, δεν έχει διόδια, και στον Προφήτη. Και στη Μουσθένη. Και ένα σταθμό ακόμα στη Μουσθένη. Ναι, λίγο μετά. Τώρα. Θα αλλάξουν οι τιμές των διοδίων στους υπάρχοντες σταθμούς ώστε να ισορροπήσει. Να βάλω δύο παράγοντες ακόμα. Φυσικά να βάλω. Λοιπόν, υπόνεται σχετικά με τα αναλογικά διόδια. Η άποψή μου είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αναλογικά διόδια. Διότι δεν το επιθυμούν οι παραχωρησιούχοι. Διότι οι εισπράξεις τους θα είναι πολύ μικρότερες. Είναι μεγαλύτερες με το ισχυρό σύστημα. Ακριβώς. Τώρα είναι ανεξέλεγκτο το σύστημα. Και όταν θα έρθει η ώρα. Αν δεν προβλέπετε και στη συμφωνία. Όταν έρθει η ώρα των συμβάσεων παραχώρησης. Όχι, δεν προβλέπετε. Εκτός αν προβλέπετε και υπάρχει δέσμευση. Δεν το ξερωτάω. Και να μας το πει κύριε Κασάκη. Αν προβλέπετε στη συμφωνία. Είναι λίγο διφορούμενο. Δηλαδή, να σας πω τι εννοώ. Ας πούμε, η οικία του Χρυσοχοΐδη του 2014 έλεγε ότι θα γίνουν η τάδε με τοπική, που σημαίνει χτίζεις κτίρια σε συγκεκριμένα σημεία, η Παμβότιδα, η Μέστη κτλ. Και θα γίνουν και σε λίγο καιρό και τα αναλογικά. Έτσι που γραφόταν, φαινόταν σαν δύο πράγματα που δεν κουμπώνουν μεταξύ τους. Από το 2014 μέχρι τώρα έχει κυλήσει πολύ νερό, έχει βαθύνει το μνημόνιο. Επομένως ήταν τότε διφορούμενο, τώρα ισχύει το δίκαιο των παραχωρησιούχων. Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά δεν ξέρω σε πόσο χρόνο. Ελπίζω να γίνει σε 2 χρόνια. Να μην έχουμε αυταπάτες λοιπόν. Αναλογικά διόδια δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Και το λέω και στον κύριο Παπά. Διότι αυτό θα τεθεί σαν αίτημα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν. Μπήκε η Δήμαρχη χθες, αυτό ζήτησε. Δεν πρόκειται να ισχύσει αυτό. Το συντομότερο δυνατόν. Δεν πρόκειται να ισχύσει. Μάλιστα. Λοιπόν, και έναν άλλο παράγοντα, το έθεσε με έναν τρόπο ο κύριος Παπάς. Λοιπόν, η κίνηση θα εκτραπεί προς τα επαρχιακά δίκτυα. Τα επαρχιακά δίκτυα λοιπόν τα συντηρεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι περιφέρειες. Οι περιφέρειες λοιπόν, δεν έχουν χρήματα. Είναι αποδεκατισμένες από χρήματα. Το 85% του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το ξέρει ο κύριος Παπάς, πηγαίνει για τη συντήρηση των οδικών δικτύων. Και δεν είναι και αρκετά. Φανταστείτε τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Έτσι, τώρα θα μας απαντήσει ο κύριος Παπάς, αυτός που το έβαλε, άρα τον προβληματίζει έντονα. Των προϋπολογισμών της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι 70%. Θέλω κύριε Θεοδωρόπουλε να βάλετε και ένα άλλο ζήτημα. Συντηρήσει το επαρχιακό δίκτυο. Τώρα υπάρχουν διώξεις σε μέλη του κινήματός σας από την Εγνατία Οδό? Βεβαίως υπάρχουν διώξεις, τα γνωρίζει κυρία Καλφακάκου. Υπάρχουν τεράστια είναι πρόστιμα. Είναι σε αυτούς που δεν πληρώνουν τα διόδια. Ακριβώς, τεράστια πρόστιμα, έχουν πάει σε εφορίες. Αυτά δεν είναι από την Εγνατία. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή είναι νομιμότητα. Δεν είναι ότι γίνεται μόνο στην Εγνατία Οδό, γίνεται και στην Παθέ. Παντού. Όχι, δεν είναι στο ίδιο στην Παθέ. Στην Παθέ είναι ιδιώτες. Εκεί δεν υπάρχει πρόστιμο κτλ. Εκεί υπάρχουν διακανονισμοί. Άλλη διαχείριση υπάρχει. Εδώ και δεν πάνε στις εφορίες της Εγνατίας. Πάνε στις εφορίες. Έτσι, με μεγάλες προσαυξήσεις, περίπου 60 φορές πάνω. Όχι, περίπου 50 φορές πάνω. Υπάρχουν λοιπόν συμπολίτες μας. Τον αριθμό θα τον επιβεβαιώσει η κυρία Καλφακάκου. Χιλιάδες μπορώ να πω εγώ. Κάποιοι εξ αυτών έχουν πρόστιμα τα οποία φτάνουν τις 6, 7, ακόμα και 10.000 ευρώ. Λοιπόν, έγινε μια προσπάθεια από την διοίκηση της Εγνατίας και από την κυρία Καλφακάκου και από τον κύριο Τονούδη. Το αναγνωρίζω αυτό. Πολύ μεγάλη και πολλές φορές. Δυστυχώς βρήκαν τείχο. Από την κυβέρνηση. Η οποία προφανώς και η κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετήσει. Διότι ό,τι νομοθετεί πρέπει να εγκρίνεται από τους δανειστές. Τις λεπτομέρειες τις ξέρει η κυρία Καλφακάκου. Καταφέραμε τώρα στο τέλος, μετά από μεγάλη προσπάθεια και εμείς σαν διοίκηση, αλλά και η κυβέρνηση και ο αντίστοιχος υπουργός, θα προωθηθεί να είναι τουλάχιστον, είναι μια νίκη και αυτό,
το πρόστιμο να μην είναι επί 50, όπως είναι μόνο στην Εγνατία, και αυτό ήταν δηλαδή τρομερό γιατί είχε γίνει επί 50, αλλά να είναι επί 20, όπως είναι στους ιδιωτικούς αυτοκινητόδρομους. Τώρα θα πει όμως κάποιος άλλος. Δεν λέω ότι είναι καλό. Θα έκανα εγώ το συνήγορο του διαφορά. Μας ακούει και ο κόσμος. Θα έκανα εγώ το συνήγορο του διαφορά. Από τη μία, εσείς στέλνετε τις βεβαιώσεις στην εφορία, δηλαδή τον γράφετε, τον βεβαιώνετε. Από τον νόμο. Τον βεβαιώνετε. Και έρχεστε, μα αφού σας βεβαιώσαμε, τώρα ερχόμαστε και σας στηρίζουμε. Να πω λέω κάτι. Τουλάχιστον μην τους βεβαιώνετε σε επίπεδο εφορίας. Πάρτε την ευθύνη πάνω σας. Την πολιτική ευθύνη πάνω σας. Δεν είναι. Και ελάτε έναντι του νόμου εσείς. Δεν είναι και όχι οι πολίτες. Είναι πολλοί, κύριε Παπά, είναι χιλιάδες. Επειδή είναι δεν χιλιάδες, πάω εγώ να τους επειδή είναι χιλιάδες, να επειδή είναι χιλιάδες, πολλές φορές όταν κάτι στηρίζεις και είσαι σε μια διοίκηση, τότε έρχεσαι και μπαίνεις έναντι του νόμου εσύ και όχι χιλιάδες πολίτες. Και το λέω αυτό. Διότι μην ίσως, το λέτε, είναι λίγο λαϊκιστικό. Όχι, δεν αυτό το λέω. Πιστέψτε με. Διότι ίσως έτσι, όταν θα έβλεπε ότι η διοίκηση της Εγνατίας θα είχε νομικό πρόβλημα, θα μπορούσε να έρθει ο εκάστοτε υπουργός και να νομοθετήσει να ισχύει το ίδιο καθεστώς με τα ιδιωτικά. Και να μην, γιατί σας το λέω αυτό. Το ότι οφείλει κάποιος οφείλει. Το να πηγαίνει όμως στο δημόσιο ταμείο και στην εφορία. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος από την άλλη μέρα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να πάρει ενημερότητα, φυσικά, δεν μπορεί να κάνει. Έχει κατασχέσεις, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτό θα αλλάξει. Εγώ και στην εφορία θα αλλάξει. Κάτι άλλο. Και δεν θέλω να υπερθεματίσω, γιατί δεν ανήκω καν στη διαδικασία και στο κίνημα στο δεν πληρώνω. Εγώ θέλω να πω στη διαδικασία ότι οι πολίτες να πληρώνουν, αλλά να πληρώνουν μέχρι στο σημείο που αντέχουν, που μπορούν. Και αυτή τη στιγμή είπε κάτι πολύ σημαντικό και θα μου το θυμηθείτε, ότι η Εγνατία οδός θα μείνει μία οδός για τους ελάχιστους και για τα πολύ ακριβά αυτοκίνητα να μπουν μέσα, να αναπτύξουν τις ταχύτητές τους. Καλά, γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί δεν θα υπάρχει και κίνηση. Εγώ, και θα μου θυμηθείτε ότι το επαρχιακό δίκτυο, που αυτή τη στιγμή με τους πόρους που έχουν οι περιφέρειες, είναι ήδη υποδιάλυση, το σύνολο των περιφερειακών δικτύων. Ένα σχόλιο από την κυρία Λικουριώτη, ολοκληρώστε κύριε Παπά, και, μετά να πάρω ένα σχόλιο. Και να αναφερθώ ότι πρόσφατα είχαμε και ατυχήματα στο Λαγκαδά. Ήδη από τη μεγάλη κίνηση του περιφερειακού. Έχει αυξηθεί, το έχετε παρατηρήσει. Εγώ επειδή τυχαίνει να μένω στο κόμμα και καθημερινά έρχομαι, αν περάσετε το δρόμο κάτω από την Εγνατία, το δρόμο, είτε από το Κολχικό προς Λαγκαδά, είτε από πάνω, δεν έχει καμία σχέση ο αριθμός των αυτοκινήτων που είναι πάνω από την Εγνατία. Όχι τώρα. Τώρα ξέρετε κάτι. Θα βγαίνουν και εγώ από την Καβάλα, πριν φτάσω στην Καβάλα. Θα περνάνε από κάτω και δρόμο. Να πηγαίνουν κανονικά. Και θα μπαίνουν και στην Καβάλα μέσα. Καλά τα κάνετε, γιατί αυτό νομίζω. Αυτό κατήγγειλε η Δήμαρχος, θα ξαναλλάξει. Θα γίνει. Κυρία Λικουριώτη, ένα σχόλιο. Είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά θα γίνουν. Ο Καρβάλης θα ξαναπάρει τα πράγματα. Ξέρετε τι μου θυμίζει. Κάποιο φίλο μου, συγγνώμη να το πω αυτό. Που είπε ότι πριν 20 χρόνια, 30, όταν ήταν πολύ νέοι, είχαν πάει στην Αυστρία. Και εκεί επειδή είχαν πολύ ακριβά διόδια, λέει, είπαμε εμεί δεν θα πάμε από τον δρόμο με τα διόδια, θα πάμε από τα βουνά και έτσι. Πάνω και κάτω. Και στο τέλος, εκτός ότι κοντέψαν να τους φάνε λύκη, να μείνουν μέσα στο χιόνι, εκτός από αυτό, είχαν πληρώσει, χαίρομαι που το λέτε, γιατί τρεις φορές πάνω λόγω της βενζίνης. Εκεί οδηγούτε κύριε Λικουριώτη. Και μου το έλεγε πρόσφατα. Αλλά εκεί οδηγείτε το κόσμο. Λέει τότε βέβαια ήμουν 25 χρονών και δεν βαριέσαι. Είχε αντοχές. Ναι, το τελευταίο σχόλιο από εσάς για να κλείσω και το θέμα των διοδίων και να πάμε στα άλλα θέματα. Επιτρέψτε μου απλά ένα μικρό σχόλιο για το θέμα αυτού του κινήματος. Ναι. Ότι κατ' εμέ είναι προβληματικό. Δεν πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο αυτοί που σήκωσαν τις μπάρες την περίοδο, τα προηγούμενα χρόνια τέλος πάντων. Πότε ήταν σε άνθηση το κίνημα, κύριε Θεοδρόπουλε. Ναι. Πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο ή δεν πρέπει. Μπαίνει και αυτό το θέμα τώρα. Ναι. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ πλήρωνα ρε παιδιά κανονικά τα διόδια. Τώρα να έρθουν να σβηστούν τα πρόστιμα από εσάς. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Μην απαντάτε. Και γιατί να μην πληρώνουμε από εδώ και πέρα. Μπαίνει και το άλλο ερώτημα. Άρα να συνεχίζουμε να μην πληρώνουμε. Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή, πάλι θα μας απαλλάξουν. Ορίστε κύριε. Α, είδατε που έρχομαι σε αυτό. Μένα που λέω ότι καλώς είπαμε. Με βάση τη δικιά σας λογική έρχομαι. Αντί επί 50, αλλά όχι 0. Εσείς βοηθήστε με. Αυτή είναι η λογική σας. Βοηθήστε με γιατί πρέπει να κλείσω. Δηλαδή άμα γίνεται αντιπολίτευση, την άλλη μέρα δείτε άλλο πράγμα. Καλά, κύριε Παπά. Είναι δεδομένο. Ελάτε κύριε Λικουριώτη. Κατά με λοιπόν είναι προβληματικό ότι ένας πολιτικός χώρος παρότρινε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τους πολίτες σε διαδικασίες μη νόμιμες και σε παραβάσεις. Δημιουργώντας μάλιστα και την πεποίθηση ότι λειτουργούν σύνομα και λογικά. Όλα αυτά είναι προβληματικά και είναι ένα δείγμα το πώς η κοινωνία πλέον αρχίζει και αντιμετωπίζει το θέμα νομιμότητας. Όλα αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν.
Αλλά ακόμη ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Στο νομό Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι το είπαμε και πριν, μπαίνουν 3 μετοπικά και 5 πλευρικά διόδια. Ακριβώς. Νομίζω ότι η πόλη έτσι, νομίζω σχεδόν πολιορκείται. Μένει σε ένα κλειό διόδιο. Ναι, φυσικά. Είναι προσπέλαστη πλέον. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Στον Προφήτη και στην Ασπροβάλτα, ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Αυτό ωραία. Είναι προβληματικό. Ποιο κορδελιό. Όχι, στο ωραίο καστρό. Στο ωραίο καστρό. Κοντά στην εξωτερική περιφερειακή, αυτό εννοούσα. Στο ύψος του ωραίου καστρού. Μέσα οικιστικό ιστό δηλαδή θα πούμε. Δεν θα είναι για αυτούς που μπαίνουν προς Θεσσαλονίκη, θα είναι για αυτούς που βγαίνουν. Μπαίνουν την εξωτερική περιφερειακή. Όχι, έχει σημασία. Δεν είναι μέσα. Το αστικό ιστό σημαίνει ότι αυτός που κινείται μέσα στην πόλη. Στο σπίτι δεν θα ξαναγυρίζει αυτός. Και στο σοφό θα βάλουν διόδια. Αυτός που κινείται στον αστικό ιστό. Συγγνώμη, να ξέρουμε τι λέμε.